Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Είναι αρκετά νωρίς το πρωί, το καταλαβαίνω, αλλά. Αργά είναι για μας. Αργά είναι για εσάς. Είστε από εφημερία. Το νοσοκομείο μου πράγματι είναι. Τώρα σε μισή ώρα τελειώνει η εφημερία του νοσοκομείου μου. Εγώ όχι, δεν εφημέρευα. Μάλιστα. Αλλά εμείς είμαστε από το πρωί στο πόδι. Λοιπόν, για πείτε μας, περιμένουμε μέτρα από την κυβέρνηση ενίσχυσης των νοσοκομείων. Τι πραγματικά χρειάζονται τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα, είναι όντως τόσο δύσκολα τα πράγματα, είναι τόσο πιεσμένα που πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ειδικά στο Λεκανοπέδιο. Τα νοσοκομεία της Αττικής είναι σε ασφυξία και τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση από τις διαρροές στον τύπο δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα, γιατί μιλάμε για ανακατονομή των ελλείψεων. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για να καταλάβετε και θα σας πω τι εμείς λέμε και κάνουμε έκκληση τώρα και από την εκπομπή σας στον Πρωθυπουργό να μας ακούσει. Στην Αττική αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστες οι κλίνες μεθ για κορονοϊό. Από το σύνολο των 459 που έχουμε μεθ, όχι μόνο για COVID περιστατικά, αλλά και για non-COVID, περίπου οι 300 προορίζονται για ασθενείς με COVID. Αυτές όλες είναι σχεδόν κατηλημένες, δηλαδή σε μεγάλα νοσοκομεία αναφορά στο Αττικό, στον Ευαγγελισμό, στο Σωτηρία, η πληρότητα φτάνει στο 100%. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και στις απλές κλίνες υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Κατά μέσο όρο στα νοσοκομεία της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, δηλαδή Θριάσιο, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, Ασκληπείο, Βούλας, Τζάνιο κτλ, ο μέσος όρος εισαγωγών είναι 45 ασθενείς. Η κυβέρνηση πρέπει, αν θέλει να βγούμε από το αδιέξοδο, εμείς λέμε με δική της ευθύνη έχουμε οδηγηθεί σε αυτό, να κάνει δύο πράγματα. Να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες εφεδρίες. Και τι εννοούμε? Επίταξη, πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι που μπορούν να ρηχτούν στη μάχη. Πρέπει να τους επιτάξει όχι μόνο για COVID περιστατικά, για non-COVID περιστατικά. Δεν γίνεται ήδη αυτό, για COVID. Δεν γίνεται ήδη αυτό με περιστατικά non-COVID. Τομέας, δεν φτάνει αυτό. Δεν μπορεί το ΕΣΥ να αντιμετωπίσει το σύνολο των COVID περιστατικών. Είναι πεπερασμένα τα όρια τους αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι γίνεται με no-COVID περιστατικά ακριβώς για να υπάρξει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα για την COVID. Και το σύνολο των κλινών μεθ που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, εγώ σας λέω, στο Λεκανοπέδιο, με τη διασπορά που υπάρχει. Και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το 10 έως 15% των ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία θα χρειαστούν μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν φτάνουν. Δεν είναι μόνο τα κρεβάτια. Δεν είναι η υποδομή. Είναι και οι γιατροί. Είμαστε αποδεκατισμένοι. Δεν μπορεί ένας γιατρός στην εφημερία. Θα σας πω το παράδειγμα του νοσοκομείου. Ένας πνευμονολόγος έχει στην ευθύνη του 65 ασθενείς νοσηλευόμενους, τα επίγοντα περιστατικά και τα περιστατικά που νοσηλεύονται στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και το δεύτερο ζήτημα είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει ότι χαρίς καμία άλλη προϋπόθεση, με κατεπίγουσες διαδικασίες, όσοι πνευμονολόγοι, παθολόγοι, ειδικοί γιατροί έχουν θέση, το σύνολο των γιατρών τα έχει τα στοιχεία, είναι στους ιατρικούς συλλόγους, στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά. Έχουν βάλει υποψηφιότητα για τις λιγοστές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Πρέπει από αύριο το πρωί, να το πω έτσι, να είναι στα νοσοκομεία. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Σε επίπεδο προσλήψεων δεν έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, κυρία Ρέτζιου? Είμαστε χειρότερα από ό,τι είμαστε πριν. Πριν εννοείται πότε? Πριν ξεκινήσει η πανδημία? Πριν ξεκινήσει η πανδημία. Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν τώρα, 940, τώρα όμως, το Φεβρουάριο, είναι τόσες όσες είχαν προκηρυχθεί, όσες υπήρχαν στο σχεδιασμό πριν από την εκδήλωση της πανδημίας.
Τα νούμερα είναι αυτά που σας λέω. Να σας πω για το θριάσιο, να σας πω για την Παμακάριστο. 92 κλίνες, εκ των οποίων τα 12 είναι μονάδες, οι 12 κλίνες είναι μονάδες αυξημένης φροντίδας, 4 γιατροί. Ένας γιατρός, 5 παθολόγοι. Ένας παθολόγος έχει στην ευθύνη του 92 ασθενείς με COVID, αντιλαμβάνεστε. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Χιλιάδες συνάδελφοί μας παθολόγοι και πνευμονολόγοι με πτυχίο ιατρικής ειδικευμένοι που δεν τους διορίζει η κυβέρνηση. Και την ίδια στιγμή θέλει να βάλει τον ειδικευόμενο ορθοπαιδικό, τον ειδικευόμενο ορειλά, τον ειδικευόμενο χειρούργο να αντιμετωπίζει ασθενείς με COVID. Άρα, ένα, και τα στρατιωτικά νοσοκομεία και ο ιδιωτικός τομέας υπάρχουν μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι. Να σας πω, Ερίκος Δινάν, Μετροπόλιταν, τα λέμε και συγκεκριμένα, η ΑΣΟ, που έχουν την υποδομή, το προσωπικό και την τεχνογνωσία και μπορούν να ρυχνούν και αυτά στη μάχη για την αντιμετώπιση των ασθενών με COVID. Γιατί τα νοσοκομεία εφημερεύουν, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και για την υπόλοιπη νοσηρότητα. Εκεί η κατάσταση πώς πάει, κυρία Ρέτζιο? Γιατί ξέρετε, πολλές φορές πέφτει το βάρος και τα φώτα της δημοσιότητας στην πανδημία και στον κορονοϊό και παραμελούμε λίγο, νομίζω, έχω την αίσθηση αυτή, τα υπόλοιπα νοσήματα. Όχι λίγο, πολύ. Η αντιμετώπιση της υπόλοιπης νοσηρότητας έχει πάει πολύ πίσω. Με την αναστολή των τακτικών χειρουργείων, με αναστολή τακτικών ιατρίων, μόνο τα υπερεπίγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται. Και αυτό θα φανεί μόλις ξεπεραστεί η κρίση της πανδημίας. Και αυτό προκύπτει και από την διεθνή εμπειρία, όχι μόνο από την ελληνική εμπειρία. Μάλιστα. Ξαναλέω, κάνουμε έκκληση στον Πρωθυπουργό που θα βγει να ανακοινώσει τα νέα μέτρα. Δεν πρόκειται να δοθεί λύση αν δεν ρηχτούν στη μάχη όλες οι διαθέσιμες εφεδρίες, το ΕΣΥ που είναι αυτό που είναι μπροστά όλα αυτά. Στην πρώτη γραμμή όλα αυτά. Το δημόσιο σύστημα υγείας χρειάζεται βοήθεια και για τα COVID περιστατικά. Επιμένουμε. Μάλιστα. Επιμένουμε σε αυτό. Κυρία Ρέτζιο, όλοι αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Δεν θα βάλουμε την ουρά στα σκέλια, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση. Δεν μπορεί το δημόσιο σύστημα υγείας να αντιμετωπίζει COVID περιστατικά και κάποιοι άλλοι να σφυρίζουν αδιάφορα και να διαπραγματεύεται ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κυβέρνηση μαζί τους, ενώ είναι εξαιρετικά κρίσιμα τα πράγματα. Κυρία Ρέτζιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε με όλοι με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σας και στους ακρότες. Να είστε καλά. Ακρότες. Να είστε καλά. Ακρότες.